Ο Ρούβα φιλοξενεί τον όφη στην Ιέργερη παιχνίδι για την προημιτελική φάση του κυπέλου ε. Knockout, συνεχίζεται από το 10ο λεπτό που είχε διακοπεί λόγω ο λεπτο που ειχε διακοπει λογω με τον Ρούβα να προηγείται 1-0 στο σκορ με τέρμα που είχε σημειώσει στο 6ο λεπτό ο Ξημεράκη. Σήμερα βέβαια το παιχνίδι γίνεται κανονικά υπό καλέ συνθήκε. Και με ελεύθερο από τον διαιτητή κύριο Κρασαγάκη δίνεται η έναρξη. Η μπάλα γυρίζει στον τερματοφύλακα χωματά. 14ο λεπτό. Ο Κιλιάρας θα κάνει την κούρσα. Δεν είναι καλό το σούτ όμως. Ο χωματάς θα μπλοκάρει. Ο Ρούβας από τα δεξιά με τον Αμπτουραχμάνη. Επικίνδυνο το γύρισμα. Μιλωνάς είναι εκεί μόνος σου. Θα περάσει. Κλείνεται από τον Ραπτάκη. Γύρισμα. Κι κόβει την μπαλά. Πλασαριστά το κόρνο στον Φραγκουλάκη. Θα κάνει την σέντρα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ρούβα. Στον Μπολάκη θα κάνει αυτό το σουτ. Χωματά εύκολα θα μπλοκάρει. 16 λεπτό. Λάθο εκεί από τον Φαζό. Καστελιανάκη μέσα στην περιοχή. Θα σουτάρει με το δεξί. Δασκαλάκι Σωτήρια. Θα απομακρύνει την μπάλα. Πιο μακριά η αμυντική του Όφη. Κουσίδη στο 26. Ένα ωραίο σουτ. Αου την μπάλα. Καλή ευκαιρία εδώ για τον Όφη. Με τον Νίκο Κουσίδη. Δεύτερο ημίχρονο τη αναμέτρηση. Τον Κιλιάρα η μπάλα. Θα σεντράρει. Περογαβράκι Κεφαλιά. Χωματά σε εντυπωσιακή απόκρουση. Ο Όφι ψάχνει τον κόλτ τη Σοφάρη τη Στραγκουλάκη. Κάθε την παλιά στον Περογαμβράκη. Βγαίνει ο Χωματά. Η μπάλα καταλήγει. Κόρνερ. Ευκαιρία εδώ για τον Όφι. Φάουλ για τον Ρούβα Μερτήρη. Θα πασάρει στον Μιλονά. Θα σουτάρει αυτό δασκαλάκι. Θα μπλοκάρει την μπάλα στην γωνία του. Εδώ απειλεί ο Ρούβα. Νέο φάουλ για του γηπεδούχου. Καστιλιανάκη πλασαριστά. Δοκάρει μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ρούβα να διπλασιάσει τα γκολ και να καθαρίσει. Τελευταία λεπτά τη αναμέτρηση. Μια σέντρα κεφαλιά. Εκεί θα στείλει την μπάλα. Ο Τοκιάσο ήταν σε καλύτερη θέση για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 88 τώρα Κιάσο, Σαχινίδη, Σακλαμάκη πάνω στον Χωματά. Τεράστια ευκαιρία λίγο πριν το φινάλε τη αναμέτρηση. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ιπρογραμμάκη θα περάσει ωραία από δεξιά. Θα σεντράρει, Σακλαμάκη κεφαλιά δεν είναι καλή. Σίγουρα μα δυσκολεύει πάρα πολύ από ό,τι τουλάχιστον έχω διαπιστώσει το γήπεδο το οποίο είναι πλαστικό. Οι παίκτε μα δεν έχουν θα έλεγα εξοικειωθεί πάρα πολύ για να μπορούν να έχουν περισσότερη αν θέλεις εικόνα και να μεταβιβάσεις και τις, τα σουτ. Αλλά από εκεί και πέρα η άλλη ομάδα νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ σωστά με σωστή αμυντική τακτική και νομίζω ότι δίκαια πήρε την πρόκριση. Αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα από όλους μας είναι να δούμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει η ομάδα να φανεί περισσότερη ανταγωνιστική στη συνέχεια νομίζω έχει τις δυνατότητες από εκεί πέρα με τις προσθήκες οι οποίες θα γίνουν και τις κινήσεις που θα κάνει η διοίκηση και με τον κόσμο κοντά νομίζω ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Μεγάλη χαρά, ηθική ικανοποίηση. Ε, συγχαρητήρα σίγουρα σε όλα τα παιδιά αλλά και στον προηγούμενο προπονητή που ήταν στην ομάδα. Είναι μεγάλη μέρα για μας, αποκλείσαμε έτσι, μεγάλη ομάδα όπως είναι όφη. Ε, θα γράψει ιστορία πιστεύω αυτό.